Άλλο πολύ πολύ σοβαρό θέμα, καθώς οι αρχές ερευνούν την ύπαρξη κυκλώματος στον κρατικό μηχανισμό που ενδεχομένως συγκαλύπτει απάτες σε πρατήρια βενζίνης. Όλα ξεκίνησαν από την καταγγελία ενός οδηγού που πήγε να βάλει βενζίνη σε ένα κεντρικό βενζινάδικο στην Αθήνα. Εκείνη τη στιγμή χωρούσε το ρεζερβάρ του 49 λίτρα και του είπαν ότι του βάλαν 64. Είπε είναι αδύνατον. Πλήρωσε για 63-64, έκανε καταγγελία, άρχισε έρευνα στην περιφέρεια της Αττικής και τι έδειξε η έρευνα. Θα δείτε το ντοκουμέντο, όλα καλά, δεν συμβαίνει τίποτα. Και από εκεί ξεκίνησε η αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος. Αντιμέτωπος με μια μεγάλη έκπληξη βρέθηκε ο οδηγός γιοταχή όταν πήγε σε βενζινάδικο στο κέντρο της Αθήνας με το λαμπάκι της βενζίνης έτοιμο να ανάψει. Και ενώ γνώριζε ότι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του χωράει το πολύ 49 λίτρα βενζίνης, του είπαν ότι του έβαλαν σχεδόν 64. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, όταν ανάψει το λαμπάκι, έχω γύρω στα 5 με 10 λίτρα μέσα. Ναι, και πόσα παίρνει συνολικά? 54. Άρα το πολύ πολύ που μπορεί να χωρούσε 48-49. Και πόσο σας έβαλε? 64. Πληρώσατε λοιπόν? Ο ίδιος, βεβαίως, 106, τόσο, 107 ευρώ. Πληρώσατε λοιπόν για 63 λίτρα σε ένα ρεζερβουάρ που χωράει 49. Καταλαβαίνετε ότι σας έκλειψε, είναι προφανές αυτό. Ο ίδιος δίνει στο Open και την απόδειξη στην οποία φαίνεται ότι πλήρωσε 106 ευρώ για 63 λίτρα. Στην αρχή του ζήτησε ευγενικά ότι αυτό είναι ένα λάθος. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν θέλησα να του πω κάτι άλλο, ότι είναι απλώς ένα λάθος. Διόρθωσέ το και όλα καλά. Όχι, μου λέει, πληρώνεις και άμα θέλεις, κάνε καταγγελία. Η έκπληξή του έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν του κοινοποιήθηκε το πόρισμα της περιφέρειας, στο οποίο, όπως βλέπετε στο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Open, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι αντλίες της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων λειτουργούν κανονικά και μέσα στα ανεκτά όρια που ορίζει ο νόμος. Ωστόσο, όπως λέει, δεν ήλεγξαν ποτέ το αυτοκίνητό του. Πειραγμένες αντλίες είναι αντλίες που έχουν μπει στο λογισμικό οι hacker και το έχουν διαμορφώσει ανάλογα. Αυτοί έχουν κομπιουτεράκια, τα οποία τα πατάνε και ανάλογα τρέχει η τιμή. Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής καταγγέλει στο Open ότι υπάρχει τρόπος να αφαιρεθεί το λογισμικό που χρησιμοποιούν οι απατεώνες πρατηριούχοι, αρκεί να έχουν ειδοποιηθεί πριν τον έλεγχο. Για να έχει γίνει λάθος αποκλείεται. Ο άλλος ξέρει πόσο παίρνει το αυτοκίνητό του. Τι μπορεί να έχει γίνει λοιπόν? Να έχει επανέλθει το σύστημα στα παλιά του. Οπότε αυτοί, ξέροντας ότι υπάρχει εν όψη καταγγελία, το στρώνουν το σύστημα για διάστημα μέχρι να νιώσουν ότι είναι ασφαλή. Το ρεζερβουάρ παίρνει με το ζόρι 60 λίτρα μαζί με την υπερχείληση. Μου χρεώσαν 63. Πόσα γράφει, λέει η αντλία? Καλά, του λέω, δεν με ξαναδείς. Χώραγε 50 και βάζαμε 57, 58, 59 το προηγούμενο τάξη που είχα. Δεν βάζουμε σε χαμηλή τιμή. Δεν βάζουμε. Μα πώς είναι δυνατόν να έχει 1,75 το λίτρο μέσο όρο και να πάμε να βάλουμε 1,60. Το θεωρώ λίγο κάπως, δεν ξέρω, ρυψοκίνδυνο. Το Open κοινοποίησε στον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά τις καταγγελίες και με εντολή του ξεκίνησε έρευνα σε βάθος στην περιφέρεια, ακόμη και για την ύπαρξη κυκλώματος που ειδοποιεί πριν από τους ελέγχους στους βενζινοπόλες για να σβήσουν τα ντοκουμέντα της απάτης. Η συγκεκριμένη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, παρακολουθεί προσωπικά ο ίδιος και αυτό το θέμα και έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες εντολές. Το δόγμα του άλλωστε είναι ξεκάθαρο, καμία ανοχή στην ανομία. Οι βενζινοπόλες συνιστούν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα πρατήρια που επιλέγουν να εφοδιάζουν το αυτοκίνητό τους με καύσιμα.